Ανοίξτε το κουτί τώρα! Την προηγούμενη εβδομάδα στο MasterChef, το κουτί των διαγωνιζομένων έκρυβε μια γλυκιά έκπληξη. Οι ομάδες αναμετρήθηκαν στην πιο σκληρή ως τώρα δοκιμασία. Ο Μανώλης και ο Γιάννης, μέσα σε συγκίνηση, αποχώρησαν από το διαγωνισμό. Απόψε, οι 11 επίδοξοι σεφ ξεκινούν μια νέα εβδομάδα δοκιμασιών. Το κουτί του MasterChef τους ευνηδιάζει. Μετά, καλούνται να ανακαλύψουν αν δύο λειτουργούν καλύτερα από ότι ένας. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Η σημερινή δοκιμασία να είναι πολύ δύσκολη, όσο πιο δύσκολη γίνεται, γιατί πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα που λέω. Το πάθος για τη μαγειρική έχει μετατραπεί σε πόλεμο νεύρων και σε πολύ προσβλητικά λόγια. Κάποιοι που διαβάζουν την προηγούμενη μέρα σε ένα βιβλίο μία γαρνιτούρα και είτε πέσει ψάρι, είτε πέσει κοτόπουλο, είτε πέσει χταπόδι, θα κάνουν την ίδια γαρνιτούρα, αυτό πρέπει να τελειώσει. Εύχομαι να είναι όσο πιο δύσκολο γίνεται. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Σήμερα, όπως πάντα, ξεκινάμε με την αποκάλυψη των υλικών που κρύβονται μέσα στο κουτί. Είστε έτοιμοι? Ναι. Μπορείτε να ανοίξετε το κουτί τώρα. Σούπερ έπι. Σοτέρμα αυτό. Όχι. Δεν έχει ξανάλι. Αλλά την πιπέρι. Το κουράζεις, ρε. Να πάει παντού. Τι σημαίνει άραγε αυτό το ερωτηματικό, Γιάννη? Θα μας κάνεις την αποκάλυψη. Βεβαίως. Ετοιμαστείτε, γιατί το κουτί του MasterChef δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέχρι σήμερα. Όπως καταλάβατε, δεν θα μαγειρέψετε, αλλά θα γευτείτε. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τη δοκιμασία της μπουγιαμπέσας στην Πενιντάδα. Τη θυμάστε όλοι, φαντάζομαι. Δεν χάρηκα καθόλου. Λέω, τότε πιάσαμε τα λεφτά, άντε τώρα να αναγνωρίσεις τα υλικά που υπάρχουν εδώ μέσα. Είπα, εντάξει, τώρα θα βγούμε στον τάκο. Ήρθε και η μέρα και η σειρά για μένα. Ας μάθουμε λοιπόν τι έχουν φτιάξει οι σεφ μας για να γευτείτε. Αυτό που σας έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή δοκιμασία είναι λαζάνια φούρνου. Προσέχτε όμως, μη στηριχτείτε στο γεγονός ότι μπορεί να είναι ένα πιάτο που να το έχετε ακουστά και να γνωρίζετε τι είναι. Θέλουμε να δοκιμάσετε και να βρείτε τα συγκεκριμένα υλικά. Έχουμε χρησιμοποιήσει διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος και διαφορετικά συστατικά από αυτά που μπορεί να έχετε εσείς στο μυαλό σας. Λοιπόν, παιδιά, όλοι έχετε φάει, όλοι έχετε φτιάξει λαζάνια. Στα συγκεκριμένα υπάρχουν 18 υλικά. Θα σας πω δύο πράγματα αυτονόητα. Τα λαζάνια δεν τα γράφουμε, δεν θεωρείται υλικό, το έχουμε βάλει τίτλο, είναι το πιάτο που έχουμε φτιάξει. Έχετε χρόνο να δοκιμάσετε και να γράψετε 3 λεπτά. Έχετε δικαίωμα να δοκιμάσετε μέχρι 2 φορές. Και στο χαρτί που θα σας διαθέσουμε θα γράψετε όσα περισσότερα υλικά μπορείτε σε αυτό το χρόνο. Ο νικητής θα έχει ένα προνόμιο που δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι τώρα στο MasterChef.
δεν θα πάρει μέρος στο τεστ δημιουργικότητας. Επομένως, διαφεύγει αυτομάτως τον κίνδυνο να μπει σε διαδικασία αποχώρησης. Μας εξητάρει το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος που τη σκαπουλάρει και δεν θα είναι ουσιαστικά μέσα αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη των υπολείπων στο τεστ δημιουργικότητας. 18 υλικά, 3 λεπτά, ένα μεγάλο προνόμιο για τον νικητή. Δοκιμάστε, σκεφτείτε, γράψτε, καλή επιτυχία. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Βαγγέλη, είσαι ο πρώτος. Δεν είχα να σκεφτώ κάτι, ήταν καθαρά, είναι γευσιγνωσία, δεν έχει να σκεφτείς. Μπορεί να είναι μια συνταγή λαζάνια, αλλά τα λαζάνια του καθενός μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Δεν θα φας. Άστο να κάνω πώς θέλει τη δοκιμή. Πρώτο το οπτικό. Τον μετράμε από τώρα. Ξεκίνησα να γράφω χωρίς να δοκιμάσω. Αυτό είναι γιατί πρώτα οπτικά βρήκα πάρα πολλά υλικά. Τέλος, Βαγγέλη. Τέλος. Γιάννη, η σειρά σου. Προσπαθούσα οπτικά να πω τι έχει μέσα. Είχα χωθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Είχα τις ανασφαλίες μου. Δεν ήμουν 100% σίγουρο για αυτά που γευόμουν μέσα στο πιάτο. Τέλος χρόνου, Γιάννη, τέλος χρόνου. Έλα, Αντώνη. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος. Και μάλιστα είχα βγάλει και τον τρόπο που θα τα δοκιμάσω. Δηλαδή, θα ξεσκεπάσω το πάνω φύλλο και θα δοκιμάσω από κάτω τι κρύβεται. Και φυσικά, στόχος μου ήταν να ξεχωρίσω και οπτικά κάποια συστατικά. 3, 2, 1. Ηρεμία. Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Φροντίστε να είστε συγκεντρωμένοι όλοι. 3, 2, 1, κανένα. Ήδη ένα λεπτό, δεν έχει γράψει τίποτα. Καλά που μου το θυμίσατε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, ρε. Συγγνώμη που το χαλάω. Για χάλασμα είναι, ρε. Τέλος. Κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Γιάννη. Τέλος, Γιάννη. Βασικά στην πρώτη δοκιμή δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λίγα πράγματα. Με τη δεύτερη λίγο κάτι σου έρχεται, βλέπεις λίγο το πιάτο, τι μπορεί να έχει, ως καθαρίζει το τοπίο. Αλλά στην πρώτη δεν νιώθεις τίποτα. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Άντζελα, η σειρά σου. Όταν έβαλα την πρώτη μπουκιά στο στόμα, μπερδεύτηκα, μπορώ να πω. Ενώ περίμενα να είναι γνωστές οι γεύσεις, δεν ήτανε. Τέλος, ευχαριστούμε, Άντζελα. Μαργαρίτα. Έρχεται η ώρα να δοκιμάσω τα λαζάνια. Ναι, μεν είναι και λίγος ο χρόνος και δεν προλαβαίνεις και να γράφεις και να δοκιμάζεις. Και έπρεπε και να δοκιμάσουμε δύο φορές. Ένα λεπτό, Μαργαρίτα. Τι έγινε.
Ευχαριστώ πολύ. Ελάκι. 13 λεπτά είναι αρκετά. Απλά όχι για δύο μπουκές. Δηλαδή προσπάθησα την πρώτη μπουκιά να βάλω ό,τι περισσότερο μπορούσε να πάρει το πιρούνι για να καταλάβω γεύσεις. Και η Δέσποινα. Τη γωνία μου βάλατε, αλλά δεν πειράζει. Η γωνία τα έχει όλα. Πρώτη μπουκιά, λέω, όχ, τι είναι αυτό. Εγώ το έχω συνηθίσει με κιμά τα λαζάνια, γι' αυτό δεν είναι κιμάς, κάτι άλλο είναι. Δεν μου έρχονταν τι μπορεί να είναι, λέω, σηκώνω και το από κάτω φύλλο, βλέπω και όλο τον παξέ εκεί μέσα από λαχανικά. Λέω, εντάξει, αυτό είναι λαζάνια από ξένο κράτος. Λέω, τώρα, γράφε υλικά, ό,τι βλέπεις, ό,τι γεύεσαι. Ευχαριστούμε. Έτσι, με τη Δέσποινα, τελείωσε και αυτή η διαδικασία. Για να δούμε πόσα υλικά βρήκε ο καθένας από τα 18. Έφτασε η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή του τεστ γεύσης. Μοσχάρι. Με τίποτα δεν μου έμοιαζε μοσχάρι. Εσείς οι δύο βρήκατε τα λιγότερα. Ψάρι πιο πολύ, τόνο. Ελαιόλαδο. Οι υπόλοιποι 6 έχετε βρει από 9 υλικά. Λαζάνια φτιάχνω, όχι με αυτόν τον τρόπο. Ο νικητής είναι... Κανείς. Δεν το βρήκε κανείς. Το μοσχάρι πώς θα το μαγειρέψουμε. Όχι ότι ήταν εύκολο εδώ που τα λέμε. Μια Golden Hall. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής του τεστ γεύσης δεν θα πάρει μέρος στην επόμενη δοκιμασία. Ας δούμε όμως ποια είναι τα υλικά που έπρεπε να βρείτε. Γιάννη. Μοσχάρι. Με τίποτα δεν μου έμοιαζε μοσχάρι. Η γεύση του την ένιωθα ψάρι πιο πολύ, τόνο. Ήτανε πολύ, δεν ξέρω, ψημένο ήταν, αλεσμένο ήταν. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακόμα. Κολοκύθι. Σκληρό τυρί, το οποίο και δεν βρήκε κανένας. Και το οποίο ήταν φάτσα κάρτα πάνω στο τελευταίο φύλλο ζυμαρικού. Το οποίο αγνοήσατε όλοι να δοκιμάσετε. Ντομάτα. Μπέικον. Το μπέικον το βρήκαν μόνο 3. Κάποιοι γράψαν λουκάνικο, νομίζω. Κόκκινο κρασί. Κανείς. Δεν το βρήκε κανείς. Είχα γράψει κρασί, αλλά δεν είχα γράψει κόκκινο κρασί. Οπότε δεν ήξερα πόσα τελικά υλικά έχω, διότι δεν είχα προσδιορίσει και γράψει γενικότητες. Καρότο. Κρεμμύδι. Αλάτι. Θυμάρι. Μελιτζάνα. Εγώ μέτραγα. Μέχρι ένα σημείο ήμουνα 8 στα 9. Ήμουνα δηλαδή πλέον πολύ αισιόδοξος. Βέβαια τη μελιτζάνα, ενώ την είχα ξεχωρίσει και στο πιάτο, ξέχασα να τη γράψω. Γραβιέρα. Βρήκε μόνο ένας. Κόκκινη πιπεριά. Νερό. Νερό βρήκαν μόνο 2. Το μοσχάρι πώς θα το μαγειρέψουμε. Μαυροδάφνη. Τη μαυροδάφνη επίσης δεν τη βρήκε κανένας. Όχι ήταν εύκολο εδώ που τα λέμε. Φρέσκο κρεμμύδι, μόνο 2. Ελαιόλαδο. Βασιλικό, επίσης μόνο 2. Αφού είδαμε τα υλικά, έφτασε η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή του τεστ γεύσης. Παρακαλώ πολύ τη Μαργαρίτα και το Γιάννη Μάργαρη να έρθουν μπροστά. Από τα 18 υλικά,
Εσείς οι δύο βρήκατε τα λιγότερα. 7 υλικά η Μαργαρίτα και 8 υλικά ο Γιάννης. Παρακαλώ, περάστε δεξιά. Πραγματικά ντράπηκα. Ντράπηκα την στιγμή που μου είπε η Ευγενία ότι ήμουν από αυτούς που βρήκα τα λιγότερα υλικά και δεν ήξερα πού να βάλω τα μούτρα μου. Λαζάνια φτιάχνω, όχι συνέχεια. Πολύ λίγο τα έχω χρησιμοποιήσει, αλλά πάντα με τσιμά. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Να έρθουν μπροστά ο Άκης, ο Μιχάλης και ο Αντώνης. Εσείς οι τρεις έχετε βρει τα περισσότερα υλικά. Δύο από εσάς βρήκατε 10 και ένας από εσάς βρήκε 11. Ο οποίος είναι και ο νικητής της δοκιμασίας. Οι υπόλοιποι 6 έχετε βρει από 9 υλικά. Ο νικητής που βρήκε 11 υλικά και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τι θα γίνει στο τεστ δημιουργικότητας είναι... σε κάτι και ανέβηκα λίγο ψυχολογικά. Ήξερα ότι δεν θα μπω σε μια διαδικασία αποχώρησης, δεν θα μπω σε μια διαδικασία να μαγειρέψω. Αυτό είναι το μόνο που δεν μου αρέσει, αλλά γλιτώνεις την αποχώρηση τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε τι ακριβώς θα γίνει στο σημερινό τεστ δημιουργικότητας. Για πρώτη φορά θα διαγωνιστείτε σε ζευγάρια. Την κάτσαμε. Γιατί άμα από τους δύο ένας είναι καλός, δεν βγαίνει ρε παιδιά. Λέω, όπα, τώρα βαράτε βιολιτζίδες, εδώ είμαστε, το γλέντι αρχίζει. Εσύ λοιπόν, Μιχάλη, θα πρέπει να ορίσεις ποια θα είναι τα ζευγάρια αυτά. Έλα εδώ δίπλα μου. Για να μην σε επηρεάζουμε. Εκείνη ώρα λέω τώρα τι κάνω, πώς θα τους μοιράσω. Τι θα γίνει μετά. Γιατί κάποιος μπορεί να νευριάσει μαζί σου, γιατί λέει, θα σου πει, γιατί με βάζει με αυτόνα. Ποιο είναι το πρώτο ζευγάρι? Πω, πω, είναι δύσκολο. Το πρώτο ζευγάρι είναι ο Βαγγέλης με την Ερεμία. Κλασικά. Βαγγέλη και η Ερεμία στον πρώτο πάγκο. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν το ιδανικό ζευγάρι, παιδί μου, για μένα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάποιον άλλο που θα πήγαινα καλύτερα. Είναι σαν να γυρίσει ο Τέτζερ και να βρει το καπάκι του. Τόσο καιρό λέγαμε, άμα και πώς να μαγειρέψουμε μαζί μια φορά. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύουμε ότι θα πάμε ψηλά, έτσι λένε. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Άντζελα με τη Δέσποινα. Άντζελα και Δέσποινα. Στον πάγκο σας. Το τρίτο. Το τρίτο ζευγάρι είναι ο Γιάννης με τον Αντώνη. Χάρηκα γιατί με τα παιδιά που από αυτά που είχαν μείνει θα ήθελα να είμαι μαζί του. Το τέταρτο ζευγάρι είναι η Αρτή και η κυρία Μαργαρίτα. Η Αρτή έχει κερδίσει πάρα πολλές δοκιμασίες. Φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύ καλή. Έγινε πολύ καλή μαγείρισα και την έβαλα εκεί για να δούμε τι θα κάνει. Είμαι σίγουρη για το ότι θα πάμε καλά μαζί με τη Μαργαρίτα. Και μόνο που την έχω μαζί μου. Και το πέμπτο, ο Μαύρος με τον Άκη. Πάντα είναι σε χωριστές ομάδες τις περισσότερες φορές και παίρνουν τα ενία πάντα της ομάδας και στο τέλος τα ακούνε και γι' αυτό. Και ήθελα να του βάλω μαζί για να το κεφάλι του ήσυχο. Εντάξει, πιστεύω ότι τι καλύτερο από να δουλέψω εγώ μαζί με τον Άκη. Μιχάλη, μπορείς να αποχωρήσεις και να επιστρέψεις στο σπίτι του Masterchef. Καλή ξεκούραση. Γεια σας. Καλό Μιχάλη. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ακούστε λοιπόν τι θα γίνει στο σημερινό τεστ δημιουργικότητας. Λευτέρη. Κάθε ζευγάρι θα επινοήσει από το 0 ένα γεύμα 2 πιάτων. Τα υλικά σας θα τα προμηθευτείτε από την αποθήκη χωρίς περιορισμούς. Αλλά δεν θέλω σπατάλες. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δηλαδή είναι η καλύτερη δοκιμασία που μπορεί να σου τύχει. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι σκεφτήκαμε χωρίς κανέναν περιορισμό. Θα έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά το κάθε ζευγάρι. Προσέξτε, το ζευγάρι που θα νικήσει θα είναι η αντίπαλη αρχηγή στην επόμενη αναμέτρηση των ομάδων. Στο
MasterChef δεν σου δίνουν τη χαρά ολόκληρη να την πάρεις, τη δίνουν και στην παίρνουν πίσω. Δηλαδή το ζευγάρι σε βάζουν, α, χαίρεσαι για την επιλογή και μετά αν κερδίσετε θέστε και αντίπαλη αρχηγή, α, πάρα πολύ ωραία. Τα δύο ζευγάρια με τη χειρότερη επίδοση θα μπουν σε διαδικασία αποχώρησης. Τέσσερις. Παιδιά, πριν μπείτε στην αποθήκη, θα κάνετε σύσκεψη ένα ζευγάρι για να αποφασίσετε ποια θα είναι τα δύο πιάτα του γεύματος που θα φτιάξετε. Θα έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα για να μαγειρέψετε τα δύο πιάτα. Ξεκινήστε τη σύσκεψη και αποφασίστε τι θα μαγειρέψετε. Μπορούμε να παίξουμε καλαμάρι γεμιστό με μουσκαρίδες, αντί για το κοτόπουλο. Αν μου ήταν του μάτς. Άκυρο, δεν αρέσει. Πάμε, πάμε. Εγώ να το κάνω φόρμουλα, Μιχαλή, γιατί δεν έχω ιδέα πρέπει να κάνω. Εγώ έχω ιδέα. Κρέμα γαλάτα, ροκφόρ, κρασί, τέλος. Τι κρασί, γλυκό. Τι πέρι θέλουμε, έχουμε. Εδώ δεν χρειαζόμαστε μέλι μέσα με βάσαμε το κέντρο. Το παλαμπό. Μπορεί να το βάλουμε. Ναι, άστο αυτό. Χαλαχανικά μα που δεν μπορούμε να το ανέχνει κάπου οτιδήποτε και μπορούμε να το σουτάρουμε άμα είναι ζόρικα ή άμα είναι φρέσκα. Θα βάζουμε πάνω φρέσκο με λίγο ράι βινεγκάρ. Το πρώτο πιάτο το αποφασίσαμε σχεδόν κατευθείαν τέλος πάντων. Θέλαμε και οι δύο μια σούπα. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια κινέζικη σούπα ράμεν. Κομπλέ έκλεισε. Από εκεί και πέρα είχαμε δύο προτάσεις στο μυαλό μας για το κυρίως και δεν ξέραμε ποια να πρωτοβάλουμε στο πιάτο. Θα κάνουμε πολλές σκέψεις, αλλά θα το αρωματίσουμε με αυτό. Με πορτοκάλι. Που πάει μαζί με τα κόκκινα από πάνω. Είσαι σύμφωνη. Έτσι. Το έχεις. Σβήνω το υπόλοιπο. Στα πλαίσια καλής συνεργασίας, το πρώτο πιάτο ουσιαστικά το έχω αναλάβει εγώ, το οποίο είναι γαρίδες με μπέικον και μπάλες τυριών. Και το δεύτερο πιάτο μας το έχει αναλάβει ουσιαστικά η Μαργαρίτα, το οποίο είναι μοσχάρι στιφάδο με πουρέ αρωματισμένο με πορτοκάλι. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείς και κάτι άλλο, φίλε μου. Δεν θέλουμε να πούμε ούτε τελευταίοι, ούτε πρώτοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Του είπα, μάγκα, εμείς δεν θέλουμε ούτε τελευταίοι, ούτε πρωτιά. Οπότε θα κάνουμε κάτι ωραίο. Αλλά πήραμε απλές παρασκευές. Οπότε είπαμε να το παίξουμε έτσι, γιατί και εγώ δεν θέλω. Αρχηγία, ειδικά με τον Γιάννη τον Μαράρη, έτσι. Η Ερεμία και Βαγγέλη είστε το πρώτο ζευγάρι που μπορεί να μπει στην αποθήκη τροφίμων. Δημήτρη, θα τους συνοδεύσεις. Παλικάρια, πάμε στο μαγαζί. Πάμε, πάμε, πάμε να ψωνίσω. Απλά σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος έχει ξεκινήσει, έχετε δύο λεπτά. Είχαμε αποφασίσει να παίξουμε τελείως Ασία. Θέλαμε και οι δύο να το κάνουμε σε κάποια στιγμή. Αποφασίσαμε να το κάνουμε τώρα που παίζαμε μαζί. Για τον λόγο ότι είχαμε και την πλάτη ο ένας του άλλου. Από θέμα ιδέας, από θέμα γενικά. Άντζελα Δέσποινα, η σειρά σας. Καλώς τα κορίτσια. Μην ξεχάσετε τα βασικά υλικά, τα παίρνουμε από το ψυγείο. Σκεφτόμαστε ότι έχουμε δύο λεπτά να πάρουμε όσα πιο πολλά υλικά μπορούμε από αυτά που έχουμε ήδη σκεφτεί. Και το άγχος βασικά, το μήπως δεν βρούμε κάτι, θα πρέπει να γίνει αλλαγή εκείνη τη στιγμή και πρέπει να το σκεφτείς αμέσως τι θα πάρεις για να αναπληρώσεις αυτό που δεν μπορείς να βρεις. Κορίτσια, πάμε. Και εγώ θέλω πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς δεν τα παίρνω. Γιάννη, Αντώνη, είστε οι επόμενοι. Αυστηρά δύο λεπτά. Φρόντισα να πάρω εγώ τα λαχανικά, όλα και για τους δύο μας. Και ο Αντώνης να πάρει οτιδήποτε ήταν από το ψυγείο, για να μην μπλέξουμε εκεί δύο και πάμε και στην μεριά και στην άλλη. Δεν σπαταλάμε υλικά. Είναι κάτι που έχω πει και στους υπόλοιπους που έχουν μπει. Δεν θέλουμε να δούμε σπατάλη υλικών, παιδιά. Μαργαρίτα Αρετή, γρήγορα στην αποθήκη. Βλέπω ένα κατάλογο Αρετή πολύ μακρύ. Τρέχα! Καλώς τις όμορφες κοπέλες. Όταν ξεκινήσαμε να επιλέγουμε τα ελληνικά, ήταν κατάσταση τρέλας, δεν ήταν ηρεμίας και ήταν πολύ αγχωτικό. Τέλος πάντων, δεν ξεχάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν μπορούσαμε να το σώσουμε. Ήμασταν καλά. Γιάννη, Άκη, γρήγορα στην αποθήκη, είστε οι τελευταίοι. Προσωπικά στην ομάδα μας χωριστήκαμε το ένα πιάτο θα το κάνει ο ένας και το άλλο πιάτο θα το κάνει ο άλλος. Οπότε θέλω εγώ θυμάρι, θέλει και ο Γιάννης θυμάρι. Πάρει και για τους δύο. Θέλω εγώ σκόρδο, θέλει και αυτό. Θα πάρει και για τους δύο. Είναι, πιστεύω, δύο λεπτά είναι αρκετά. Εγώ πάντως με τόσα πράγματα που παίρνετε θα τάιζα 10 ανθρώπους.
αυτή είναι μια δοκιμασία διαφορετική από όσες έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Μαγειρέψτε λοιπόν με την καρδιά σας. Κάντε ό,τι αγαπάτε. Έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας για να ετοιμάσετε δύο πολύ καλά πιάτα. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Το μικρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Όταν ξεκινήσαμε το μαγείρεμα με τη Μαργαρίτα, ήμασταν στα καλύτερά μας. Γιατί πιστεύαμε στα πιάτα μας. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, αλλά ταυτόχρονα και ένα άγχος, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια πιάτα αρκετά δύσκολα. Οπότε ο χρόνος μας θα ήταν οριακός. Δεν βάλε σαλάτι, όχι. Όχι, γιατί. Πάει πολύ, γιατί θα τα σφίξει και δεν θα βράζουν γρήγορα, στο λέω. Καλά μας αποχώρησε, ούτε ένα τέταρτο δεν πέρασε, φίλε. Το ρίζοντα από μόνο του δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, οπότε σκέφτηκα να φτιάξω μια φωλιά παρμεζάνας για να δώσω ένα τον εντυπωσιασμό στο πιάτο μου. Ναι, περίμενε. Άρεξε. Ο ένας βοήθησε τον άλλον πάρα πολύ. Ας πούμε έβγαλε την παρμεζάνα και πήγα το έκανα εγώ τις φωλιές παρμεζάνας. Δεν ήξερε πώς να το κάνει. Ηρεμίας Βαγγέλης. Γεια σας. Τι φτιάχνουμε καταρχήν, μας πείτε. Ετοιμάζουμε τη σουπίτσα, τη σούπα μου. Βαγγέλη, ξεκινήσει σάκα. Κρυγιάκι. Στο οποίο κάνουμε να ντουξιόν στη γάλα καρέτας που θα το ρίξουμε μέσα σούπα γύρω-γύρω, σαν κορδονάκι. Ασιατικά τα βλέπω τα πράγματα. Ασία, ναι. Ασία, φουλ. Η Δέσποινα μάλλον θα κάνει γλυκό του κουταλιού από ξεραμένα φρούτα. Ε? Όχι. Α, γιατί τόσα πολλά. Γιατί θέλω να γεμίσω το ψαρονέφρι, ναι, με αυτά και φουντούκια και θέλουμε μετά να κάνουμε και ένα πουράκι. Ψαρονέφρι, συμφωνούμε. Ναι. Άντε να βάλουμε και το πουράκι. Αυτά εδώ. Ναι. Τι είναι. Παίζει, έχει μπάλα σήμερα το βράδυ. Κάτι. Ναι. Λογικά κάθε βράδυ. Δεν παίζει σιροκαρπό όμως, για να τα έπαιρνε για το βράδυ, για το ποδόσφαιρο. Έχω φρύδια. Δύσκολο να γελάσει εκείνη τη στιγμή. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούν να σου πούνε, από τις σπαταλάς πράγματα που τελικά πετιούνται. Η ψυχολογία μου έπεσε πάρα πολύ, το πήρα εγώ αρκετά προσωπικά. Σούπερ! Η Μαργαρίτα φτιάχνει το στιφάδο μας. Α, στιφάδο! Με τι? Με μοσχάρι. Και από κάτω θα βάλουμε τις πατάτες μας που τις έχουμε βράσει, τις κάνουμε γκρατινέ με αυγό και τυρί. Έχει γίνει διάβολο. Τόσο πολύ. Σου είπα, το τσίλι είναι πολύ καυτερό. Το έχω ξαναδοκιμάσει, το βάλα στο κοτόπουλο μια φορά. Να τη ρίζα του διαβόλου, να τη. Γιάννη. Σεφ. Πού είστε? Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε δρομολογήσει ένα καταπληκτικό ριζότο με θαλασσινά. Το έχει. Είναι φωλιές παρμεζάνας. Σε λίγο θα είναι φωλιές παρμεζάνας στο πάτωμα ή μέσα στα σκουπίδια. Αυτές είναι για το ριζότο. Ναι. Άκη, τι είναι αυτό? Έχω ψαρονέφρι, το γέμισα με μήλο. Εδώ πέρα θα κάνω τις πατάτες, θα τις βράσω πρώτα και θα τις δώσω τελευταίο χρώμα στο βούτυρο. Ναι. Εδώ πέρα θα κάνω πουρές ελληνόριζας. Ναι. Και έχω κάνει και τσίπς πατάτες εδώ πέρα. Για να ντεκοράρω. Τα υλικά που σου περισσέψανε πού είναι? Να είναι μόνο. Σίγουρα. Παιδιά, μισή ώρα ακόμα. Κάμαρα. Ορίστε. Αρετή, έλα εδώ. Δεν μπορώ να έρθω, δεν προλαβαίνω. Για να δοκιμάσεις. Δεν μπορώ τώρα να δοκιμάσω, το δοκιμάσεις εσύ τέλος. Πολύ έθνη σήμερα, κουζίνα, Λευτέρη, ε. Το βλέπω. Σήμερα είναι Ινδία. Και η Άντζελα. Μαγειρική είναι ένα ταξίδι, γεύσεις θα ταξιδεύουν. Ένα μπουρδό το βλέπω στην Άντζελα. Άντζελα, θα μας το πεις στο μέλλον τώρα. Είσαι έτοιμη. Αντώνη. Σεφ. Τι φτιάχνεις? Καλαμάρι γεμιστό. Ναι. Με μια γέμιση από πληγούρι, από ξεραμένα φρούτα, λαχανικά. Εγώ είχα δείξει ένα καλαμάρι που γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι έχεις χάσει κάτι εδώ. Όλο το βράδυ προσπαθώ να θυμηθώ με λεπτομέρεια. Α, γι' αυτό γράφουμε και κρατάμε σημειώσεις, Αντώνη. Παιδιά, έχετε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Πρέπει να στείλουμε συγχρόνως στα πιάτα μας, δεν το προλάβουμε. Είσαι έτοιμη εσύ?
Πώς τους είδατε, σήμερα είναι δική τους μέρα, εξ ολοκλήρου. Εγώ πάντως σαν να βλέπω ότι... σαν να είναι πιο στοχευμένοι σήμερα τους στο τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή σαν να έχουν ένα καλύτερο πλάνο στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν φταίει που είχαν λίγο περισσότερο χρόνο να σκεφτούν ή... επειδή είναι ομαδική και είναι δύο, βοήθησε αυτό. Πάντως σίγουρα για μένα υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Και είναι και ελεύθερη επιλογή. Για και ελεύθερη επιλογή, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι η συνεργασία λειτουργεί πάντως. Γι' αυτό είναι καλό. Θέλει ακόμα. Θα ξεπέρνω το τηγάνι. Και ο τηγάνι. Τα τελευταία 5 λεπτά νόμιζα ότι δεν θα καταφέρω να βάλω το δεύτερο πιάτο. Είχα ακόμα πράγματα μέσα στη φριτέζα. Δεν είχα κόψει το κρέας μου. Δεν είχα τελειώσει τη σάλτσα μου, ούτε είχα καν προλάβει να τη δοκιμάσω αν ήθελα λίγη κρέμα. Ήξερα ότι δεν θα προλάβω. Τι θα το βάλεις δηλαδή. Αν δεν σε αρέσει κάτι, πες να το συζητήσουμε. Τι δεν, μωρέ. Εντάξει είναι, σου λέω. Παιδιά, 3 λεπτά ακόμα. Σινουά. Σινουά. Πες το πιάτο εμένα. Έλα, μην πανικοβάλλεσαι, σώζονται, όλα σώζονται. Πήγα να φτιάξω λίγο τη γαρίδα και χύθηκε όλο το ριζότο κάτω. Οπότε το ρίσκαρα και προσπάθησα να στήσω το πιάτο μου μέσα σε 50 δευτερόλεπτα που μου είχαν μείνει από την αρχή. Μισό λεπτό! Έλα εδώ ρε, έλα εδώ, Αντώνη. Ήμουνα στα πρόθυρα του πανικού, γιατί φοβόμουν ότι τελικά δεν θα βγάλω πιάτο. Εντάξει για μένα, πάει στο καλό, αλλά να πάρεις και τον άλλο στο λαιμό σου επειδή σου έφυγε το πιάτο είναι μεγάλη ευθύνη. Μακαρίτα, να το δει. Ωραίο. Πώς φαίνεται το πιάτο μας. Πολύ ωραίο. Να μην βάλω άλλη γαρίδα. Μη. Μήπως πρέπει να το βάλω με τσίστ πάνω. Δεν στέκεται μωρέ. 15 δευτερόλεπτα. Αφήστε τα όλα κάτω και κάντε ένα βήμα πίσω από τους πάγκους σας. Το πιάτο δεν ήταν αυτό που ήθελα. Δεν πρόλαβα να το στήσω, δεν πρόλαβα να δοκιμάσω τη σάλτσα. Είχα κάνει κάποιο ντεκόρ το οποίο δεν πρόλαβα να βάλω. Δεν μου άρεσε αυτό το αποτέλεσμα. Έλα, μπράβο. Την είδα κάπως, μπορώ να την καταλάβω τώρα. Τόσο καιρό μένουμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Ήτανε το πιάτο που ελαλήθηκα. Της το είχα πει και από την αρχή ότι δεν ξέρω αν θα φτάσει μια ώρα για να τα κάνουμε όλα αυτά. Το ήξερε και η ίδια ότι είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Όταν έληξε ο χρόνος μας, μου έφυγε αυτό που είχα από μέσα μου και έσπασε. Ολοκληρώθηκε και το διαφορετικό από άλλες φορές τεστ δημιουργικότητας. Έφτασε όμως και η ώρα των κριτών. Άκη και Γιάννη, σας παρακαλώ φέρτε τα πιάτα σας μπροστά στους κριτές. Το ριζότο σου είναι καλό, η γαρίδα σου έχει κρατηθεί ζουμερή. Θα προτιμούσα την παρμεζάνα λίγο πιο απαλή, όμως έχεις κάνει πολύ ωραία προσπάθεια. Ήθελα να δω πώς θα δέσει το ψαρονέφρυ με το μήλο και μάλιστα το πράσινο μήλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ατυχές το γεγονός ότι το συνόδευσε με τη σελινόριζα πουρέ, που δεν είναι καλά εκτελεσμένη, και μία πατάτα βρασμένη. Μαργαρίτα και Αρετή, είστε το επόμενο ζευγάρι. Ήμουνα κάπως αγχωμένη, διότι η Αρετή μου είπε ότι την πατάτα δεν θα την πούμε πατάτα έτσι που τη φτιάξαμε, θα την πούμε κρεντινέ. Στη φάδο μοσχάρι, με γκραντινέ πατάτα, άρωμα με πορτοκάλι. Μαργαρίτα, βλέπω ότι έχεις αρχίσει και ξεφεύγεις. Τους Γαλλία. Η παρουσίαση καταρχήν είναι πολύ μέτρια. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Το μοσχάρι είναι μαγειρεμένο
πολύ σπιτικά. Οι πατάτες δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το πορτοκάλι σαν αρωματικό που έχετε επιλέξει, αλλά σαν πατάτα είναι νόστιμη, είναι εύγευστη, είναι καλά μαγειρεμένη. Συνολικά δεν εντυπωσιάζομαι, να πω την αλήθεια. Αν φύγω από την παράδοση, βρίχνω πρόβλημα. Αν είμαι στην παράδοση, βρίχνω πάλι πρόβλημα. Κι εγώ δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Γιατί εγώ στη γαρίδα θα ήθελα περισσότερο σάλτσα. Θα την ήθελα πιο ζουμερή. Θα ήθελα επίσης αυτή τη φωλιά που σκέφτηκες με τα τυριά να είναι όχι τόσο γεμάτο. Για το πιάτο μου ένιωθα σίγουρος, όπως και για το πιάτο του Γιάννη, αλλά ό,τι θέλουν οι κριτές εκείνη τη στιγμή γίνεται. Δηλαδή, μπορώ να σας στείλω στην κόλαση αλλά και στον παράδεισο. Πέρασαν και είδα όταν μαγειρεύατε. Και σου είπα ότι ξεχνάς κάτι. Mm-hmm. Γιατί αυτό το έχουμε φτιάξει σε μάθημα το καλαμάρι, έπρεπε να το περάσει λίγο από την κρύλια σου. Λίγο από το τεφάλι σου, λίγο από τη σκάρα σου. Να μυρίσει λίγο το μαλάκιο. Να μοσχοβολήσει. Στο τηγάνι το πέρασα. Δεν ήταν και το τηγάνισμά σου. Θέλει λίγο παραπάνω. Τι είπαμε ότι είναι αυτό πάλι? Είναι παέγια. Είσαι σίγουρος? Τύπου. Μπράβο. Τύπου παέγια. Τύπου παέγια. Ωραία. Δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Δεν κάνει τον μπάμ όμως. Ναι. Άντζελα, Δέσποινα, είστε οι επόμενες. Ήξερα ή θα πάμε μέτρια ή θα πάμε πολύ χάλια. Εγώ από τη γεύση μου ικανοποιημένη. Και αυτό που πιστεύω και την Άντζελα την είχε στεναχωρήσει πιο πολύ ήταν η εμφάνιση, ο τρόπος που το είχε σκεφτεί. Τι έγινε πριν, Άντζελα, γιατί έκλαιγες? Θες να μας πεις? Πιέστηκα λίγο, εντάξει. Για ποιο πράγμα? Γιατί τελειώσαμε το τελευταίο λεπτό και μόλις τελείωσαμε τα έκανα. Σου βγήκε το, το άγχος. Ναι. Το κρέας σου, αν και το φοβήθηκα λίγο από το χρώμα, είναι στο όριο, το γλιτώσαμε. Ναι, ναι, νομίζω πως ναι. Και η γέμιση σου είναι καλή. Αν είχες να διαλέξεις, θα διάλεγες την Άντζελα. Ναι. Ναι. Αυτό το ναι λέει πολλά, το ξέρεις αυτό. Ναι. Όπως και το ότι δεν χαμογελάω είναι γιατί είμαι στεναχωρημένη. Από μια κουβέντα δικιά σας. Εννοείς για την παρατήρηση που σου έκανα στον πάγκο? Ναι. Καταρχήν δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Ήθελα να σου κάνω όχι, την εντάξει, υπόδειξη και όχι μόνο σε σένα και σε όλους. Απλά εγώ το νιώσα πιο προσωπικά γιατί είπα ξανά, για μένα ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν το έχω ξανακάνει. Το πιτάκι είναι πολύ καλά μαγειρεμένο. Λίγο με τη γέμιση έχω θέμα. Αφού μιλάμε για ινδική κουζίνα, ξέρουμε ότι αρώματα, μπαχαρικά πολλά, αυτά δεν βγαίνουν. Θα ήθελα λίγο πιο δύναμη σε αυτό για να ταιριάζει περισσότερο και με αυτό που θέλετε, που ήταν πολύ σωστή σκέψη με τη σάλτσα με το γιαούρτι. Κατά τα άλλα, έχετε κάνει μια καλή προσπάθεια με μια μικρή αστοχία στη γέμιση για μένα. Βαγγέλη και η Ιερεμία, είστε το τελευταίο ζευγάρι. Πηγαίναμε αεράτη γιατί ξέραμε ότι θα παρουσιάσουμε κάτι που δεν έχει παρουσιάσει κάποιο μέχρι τώρα. Καλώς τους. Σαν ιδέα είναι ωραία. Μου βγάζει λίγο παραπάνω αλάτι. Και ήλπιζα ότι η καρύδα θα μου το ισορροπούσε, αλλά δεν το έκανε. Χαίρομαι που έχετε κάνει μια ωραία προσπάθεια γευστικά σε αυτό το πιάτο, με κάτι που δεν είναι ελληνικό και έρχεται από την Ασία. Υπάρχουν όμως λάθη. Αφού το παρουσιάσατε έτσι, για μένα θα έπρεπε όλα τα υλικά σας stir fry να είναι μαζί, που θα βοηθούσε να μην έχει στεγνώσει τόσο πολύ το κοτόπουλο όσο έχει στεγνώσει. Και το στεγνώσει να είναι λίγο-λίγο. Οι κριτές με ενημέρωσαν για τις επιδόσεις σας. Να σας υπενθυμίσω ότι το ζευγάρι των νικητών θα είναι οι δύο αντίπαλοι αρχηγοί στην αναμέτρηση των ομάδων. Τα δύο ζευγάρια με τη χειρότερη επίδοση θα μπουν στη διαδικασία αποχώρησης. Άντζελα και Δέσποινα, παρακαλώ, ελάτε μπροστά. Την ώρα της ετοιμοπορίας έλεγα στον εαυτό μου είσαι προτινόμενη για να το συνηθίσω ώστε να μην μου έρθει απότομα. Οι κριτές δοκίμασαν τα πιάτα σας και αποφάσισαν να παραμείνετε στο διαγωνισμό. Μπορείτε να αποσυρθείτε στο καθιστικό.
Από τα 4 ζευγάρια που βρίσκεστε εδώ, νικητές του τεστ δημιουργικότητας είναι ο Άκης και ο Γιάννης. Ήταν πολύ παράξενα για πρώτη φορά. Ήθελα να νικήσω, αλλά όχι στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Ήθελα αυτή την εβδομάδα να βγω αρχηγός, αλλά δεν ήθελα να βγω με τον Γιάννη. Θα ήθελα μια φορά να είμαι εγώ, ο Γιάννης και ο Μιχάλης στην ίδια ομάδα. Από τα 3 ζευγάρια που είστε εδώ, τα 2 θα βγουν σε διαδικασία αποχώρησης. Το πρώτο ζευγάρι που οι κριτές αποφάσισαν λόγω της επίδοσής του να είναι υποψήφιο προς αποχώρηση. Από τα 3 ζευγάρια που είστε εδώ, τα 2 θα μπουν σε διαδικασία αποχώρησης. Το πρώτο ζευγάρι που οι κριτές αποφάσισαν λόγω της επίδοσής του να είναι υποψήφιο προς αποχώρηση είναι η Αρετή και η Μαργαρίτα. Πάμε, Αρετή. Όπως και να έχει, δεν στεναχωρήθηκα όσο περίμενα, γιατί θεωρώ ότι στα δύσκολα φαίνονται οι μάγειρες. Γιάννη, Αντώνη, Βαγγέλη και η Ερεμία, 2 από εσάς θα πάρουν μέρος μαζί με την Αρετή και τη Μαργαρίτα στη δοκιμασία αποχώρησης. Το ζευγάρι αυτό είναι ο Βαγγέλης και η Ερεμίας. Γιάννη και Αντώνη, μπορείτε να αποσυρθείτε στο καθιστικό. Πολύ. Έφυγε ένα βάρος από πάνω, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα είμαι εγώ στον τάκο. Οπότε ανακουφίστηκα μόλις έμαθα ότι περάσαμε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου στο φινάλε. Το έχω πάρει λίγο πιο χαλαρά αυτή τη φορά. Και καιρό είχα να βγω κιόλας για τις συνηθίσεις. Ελάτε παιδιά μπροστά μας. Βαγγέλη, η Ερεμία, Αρετή και Μαργαρίτα θα είστε αντίπαλοι στην επόμενη δοκιμασία αποχώρησης. Όπως γνωρίζετε, θα εκτελέσετε την ίδια συνταγή όσο καλύτερα μπορείτε, προκειμένου να κρατήσετε τη θέση σας στο διαγωνισμό. Ένας από εσάς θα πρέπει να αποχωρήσει. Καλή ξεκούραση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δοκιμασία. Γεια σας. Γεια σας. Το γεγονός που θα αναμετρηθώ με τον Βαγγέλη, με τον Ιερεμία και με την Αρετή δεν με αγχώνει και τόσο πολύ, αλλά δεν λείπει και το άγχος, να λέμε και την αλήθεια. Αλλά θα παλέψω. Αισθάνομαι σαν τη μύγα μες στο γάλα, στους γερόλικους που έχουν πάει. Οι 2-4 φορές. Η Μαργαρίτα αύριο θα είναι η τρίτη της και εμένα είναι η πρώτη μου. Απλά θεωρώ ότι εγώ δεν έχω την ψυχολογία της υποψηφιότητας προς αποχώρηση, ενώ τα παιδιά πλέον κάπου το έχουν συνηθίσει κιόλας. Δεν αλλάζει κάτι το γεγονός ότι θα έχω 3 αντιπάλους. Εντάξει, σίγουρα δεν θα ήθελα να είναι Βαγγέλης μέσα στους αντιπάλους, αλλά εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι, το έχουμε συνειδητοποιήσει από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που είμαστε φίλοι, μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Τι να κάνουμε, είναι έτσι το παιχνίδι. Το ξέραμε ότι με τη συνταγή που θα κάνουμε θα πάμε ψηλά ή χαμηλά. Δεν φοβάμαι κάποιον από τους συμπαίκτες μου, δεν πάω με αυτό το σκεπτικό. Πάω να κάνω το καλύτερο μπορώ όπως έχω κάνει κάθε φορά. Μάλλον επειδή μετά από τη φορά σερή υποψήφιος, είναι ότι έχω πεισμώσει λίγο. Θέλω να δουλέψω πάλι πάρα πολύ καλά και θέλω να γίνεται να φτιάξω και το καλύτερο πιάτο. Θέλω να τελειώσω και να είμαι άψογος, να μην μπορούν να μου πούν κάτι. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, η Μαργαρίτα, η Αρετή, ο Βαγγέλης και ο Ιερεμίας εκτελούν μια πολύ δύσκολη συνταγή στη δοκιμασία αποχώρησης. Το άγχος και η πίεση δεν έχουν προηγούμενο. Ρε Βαγγέλη, στη λήξη του χρόνου θα σφυρίξεις πώς το είδες. Ποιος θα αποχαιρετήσει το διαγωνισμό. Όχι ότι δεν είναι νόστιμο, αλλά έχει κατά κάποιον τρόπο χαθεί λίγο ισορροπία για μένα. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίσει το τοπίο.